Πάμε να μιλήσουμε με τον Βάιο Τσούτσικα για τα όσα είδαμε σήμερα και την μάχη που συνεχίζεται με θρίλερ αλλά και τον Παναθηναϊκό. Βάιο, έτσι όπως πορεύονται οι δύο ομάδες, να δείχνει ότι αυτό το πλεονέκτημα που διατήρησε σήμερα μέσα από μια εικόνα η οποία δεν ήταν καλύτερη του αντιπάλου, μπορεί να είναι καθοριστικό στην τελική έκβαση. Θα το δούμε αυτό. Γεια σου Γιάννη. Θα το δούμε αυτό. Το πώς θα κυλήσει αυτή η μάχη πραγματικά δεν μπορεί κανένας να πει. Έτσι όπως πάει, δηλαδή δεν το περιμέναμε με τίποτα να δούμε αυτό το πράγμα. Καταρχάς και οι δύο σήμερα με το πόντο που πήραν τελειώσαμε το Champions League. Mm-hmm. Έτσι. Όχι ότι έχει σημασία γιατί ήταν δεδομένο, αλλά να το πούμε γι' αυτό έχει αξία. Τώρα, νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό στιγματίστηκε από απουσίες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Η ΑΕΚ κατάφερε και τη διαχειρίστηκε καλύτερα γιατί προφανώς περίμενε ότι θα τις έχει και είχε καταλάβει πώς ακριβώς πρέπει να δουλέψει σε αντίθεση με τον Γιωβάνοβιτς που δεν ήξερε ακριβώς. Προφανώς κάτι θα είχαν στο νου τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι θα αντιμετώπισε σαν πρόβλημα η ΑΕΚ, αλλά όχι ακριβώς. Και ήταν οι παίχτες ακριβώς που έλειπαν. Καταφέρνει και δουλεύει καλά και καλύπτει σχετικά γρήγορα και το πρόβλημα του Ρώτα με τον υπηρεσιακό πότε Πινέδα, πότε Ελίασον, mm-hmm. Δεξιό μπακ. Και αυτό γιατί σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ατύχησε να έχει την αριστερή του πλευρά όχι τόσο επικίνδυνη όσο συνήθως στα καλά του παιχνίδια έχει. Ναι. Έτσι. Ενώ εκεί που θα περίμενε ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει στην πλευρά την αριστερή, δεν το κατάφερε αυτό γιατί ο Χουάνκαρ ήταν σε ένα παιχνίδι, ήταν νευρικός όπως και η υπόλοιπη ομάδα. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός είχε τις αδικές του απουσίες εντός εισαγωγικών και το λέω αυτό γιατί ξεκινάει το μάτς και αμέσως πονάει ο Πέρεθ. Συνεχίζεται το μάτς και ο Τσέριν σε μια όχι και τόσο καλή βραδιά. Αναγκάζεται και αυτός να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Έπαιξε με μια τελείως πειραματική μεσαία γραμμή στο φινάλε του μάτς και ήταν η καλύτερη περίοδος του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. Σωστά. Δηλαδή με τον Κλέιν Χίεσλερ που για μένα ήταν η καλύτερη αλλαγή του Παναθηναϊκού, τον Τζόκαη και τον Μπέρεθ. Έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Και αυτό δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργήσε στο αρχικό πλάνο του Γιωβάνοβιτς. Mm-hmm. Ίσως δεν ήταν σωστό το πλάνο του παιχνιδιού που είχε δουλευτεί ή οι παίχτες που κλήθηκαν να το υπηρετήσουν δεν ήταν σε κατάσταση καλή για να το υπηρετήσουν. Επηρεάστηκε ο Παναθηναϊκός από τα όσα θα μπορούσε να κρίνει το σημερινό παιχνίδι, θεωρείς? Είχε άγχος, είχε στρες. Είχε νευρικότητα και αυτό ξέρεις που φαίνεται στις προσπάθειες του Γιωβάνοβιτς να μεταφέρει στους παίκτες του την ανάγκη να κυκλοφορήσουν την μπάλα και στην αδυναμία των παικτών του να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να κάνει κυκλοφορία της μπάλας, δηλαδή το παιχνίδι που έχουμε συνηθίσει να κάνει, mm-hmm. μιλάμε για το πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ του κλείβε τις μπάλες με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και δημιουργούσε φάση transition. Έτσι, μάλιστα, έφτιαξε και τις φάσεις μεγάλες η ΑΕΚ στην περιοχή του Παναθηναϊκού στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Όταν ο Παναθηναϊκός βγαίνει από αυτό το παιχνίδι, έχει μια νευρικότητα. Δεν μπορεί μετά να βάλει την μπάλα κάτω και να καταφέρει να φτιάξει ορθολογικές επιθέσεις, ειδικά όταν ο Σπόραρ στις μονομαχίες με τον Μουκουντή και τον Βίντα είναι ένας με δύο συνεχώς. Mm-hmm. Έτσι, να μπορεί να υποδεχτεί την μπάλα, να κάνει να δείξει. Λέω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός έχει νευρικότητα γιατί του χάλασε το παιχνίδι ΑΕΚ. Σε αυτό το match, mm-hmm. ενώ λέγαμε στη Φιλαδέλφια ότι ο Παναθηναϊκός χάλασε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Σωστά. Εδώ νομίζω ότι η ΑΕΚ χάλασε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και το έκανε με μια και αυτή πειραματική σύνθεση στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Με τον Γαλανόπουλο να είναι εξαιρετικό στο διάστημα έμεινα στο γήπεδο. Και τους παίκτες της ΑΕΚ να είναι συνεχώς να ξέρουν πού θα πάει η μπάλα για να διεκδικήσουν τις δεύτερες μπάλες. Mm-hmm. Είναι πολύ λίγες οι δεύτερες μπάλες που πήραν παίκτες του Παναθηναϊκού και έτσι κάπως γράφτηκε το match μέχρι τις αλλαγές. Συνήθως η ΑΕΚ, και άλλο παράδοξο στο μάτς, συνήθως η ΑΕΚ όταν κάνει τις αλλαγές και φρεσκάρει την εντεκάδα της, βγάζει πολύ καλά πράγματα μέσα στον αγωνιστικό mm-hmm. χώρο. Αυτή τη φορά το έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό, για τους λόγους που σου είπα πριν, ότι δηλαδή τα χαφ που μπήκαν στη συνέχεια ήταν πολύ πιο, πώς να το πω τώρα, δραστήρια ναι, και κεφάτα, ναι. Δραστήρια κεφάτα και ξεμπλοκαρισμένα mm-hmm. ίσως, νοητικά ναι. ξεμπλοκαρισμένα, έτσι ώστε να υπηρετήσουν το πλάνο. Καλύτερη όσο ο Παναθηναϊκός στο φινάλε του παιχνιδιού, καλύτερη η ΑΕΚ στο 75 λεπτά του παιχνιδιού. Ένα αποτέλεσμα το οποίο προφανώς δίνει στον Παναθηναϊκό τη χαρά ότι παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, έστω και στην ισοβαθμία. Ένα αποτέλεσμα, μια εικόνα όμως που δείχνει στην ΑΕΚ ελπίδα ότι μπορεί αυτή η κατάσταση να ανατραπεί. Ναι. Τώρα, για τις γκρίνιες και τις διαμαρτυρίες για τη διαιτησία, εγώ θέλω να πω ότι ο Πορτογάλος έδειξε ανοχή πολύ στα σκληρά μαρκαρίσματα και αυτό φαίνεται κυρίως στις, όχι στη φάση του Βίντα με τον Τζόκα, γιατί εκεί μπαίνει να διεκδικήσει την μπαλά
τεχνικά είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα. Mm-hmm. Γιατί κουτουλάει τον Τζόκαη ο Βίντα και είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα του Βίντα. Σωστά. Αλλά εκεί λέγαμε πάλι καλά που σηκώθηκαν και οι δύο και παίζουν. Ναι, 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 γιατί είναι κεφάλι με κεφάλι σύγκρουση. Αλλά ναι, στα τραβήγματα τα οποία όταν έχουν προηγηθεί σκληρά μαρκαρίσματα, εκεί το τραβήγμα του Μουκουντή στη μεσαία γραμμή περισσότερο και λιγότερο στο πρώτο, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, νομίζω ότι σε ένα κανονικό match και όχι με τις ιδιαιτερότητες αυτές, θα πρέπει να βγει η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Mm-hmm. Ας μην την συνεχίσουμε σε αυτή την κουβέντα για τη διετσιά, τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να τη συνεχίσω. Είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο μας κράτησε στην τζίτα. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ποιοτικά καλύτερο από το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια, και αυτό γιατί η ΑΕΚ έφτιαξε περισσότερα πράγματα. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έβγαλε πολύ νευρικότητα. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν έλυσε το γρίφο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, και ενδεχομένως με τα αποτελέσματα, δεν ξέρω αν ρίξει καμιά ματιά στα υπόλοιπα, τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται να έχουμε και ακόμη έναν τελικό για την τρίτη θέση ανάμεσα σε ΠΑΟ και Ολυμπιακό, γιατί ο ΠΑΟ κατάφερε να σωθεί σήμερα. Αλήθεια τώρα. Γινόταν αυτό το μάτς λεωφόρο. Έτσι. Δεν ήμουν. Και περίμενες. Από σένα, όχι, δεν περίμενα. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει το Replay TV, μια χαρά. Ούτε ΠΑΟ έχω δει με τον Άρη, ούτε Ολυμπιακό με τον Βόλο. Ξέρω ότι μπήκαν από 5 γκολ. Για να γκρινιάζεις αύριο το πρωί στην εκπομπή. Έχεις αύριο εκπομπή. Βέβαια. Α, λέω, μπας και έχεις αργίες. Για να γκρινιάζεις αύριο κάθε Δευτέρα ότι πάλι άϊπνοι ήρθαμε. Έχει και NBA. Α, μια χαρά. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχουμε ακόμα. Έχουμε γρίφο πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό γρίφο μπροστά μας. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε και το εξής. Πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες Τετάρτη. Οι ομάδες που θα δώσαν όλα. Η ΑΕΚ που έχει παίχτες με ιώσεις. Ο Παναθηναϊκός που. Οι παίχτες του τα έδωσαν όλα στον αγωνιστικό χώρο για να ματσάρουν την ενέργεια της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε υπερπροσπάθεια για να γυρίσει το μάτς με τον Άρη. Ο Ολυμπιακός, που φαίνεται να είναι σε ένα καλό φεγγάρι, έβαλε 5 γκολ στο Βόλο και δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό, που έχει και Κυριακή μετά. Έχει κεφάλιρο, δηλαδή δεν σταματάει. Ναι. Ας πούμε πιο εύκολο θεωρητικά το πρόγραμμά της, αφού πηγαίνει Βικελίδη στη συνέχεια. Ναι, άλλη Κυριακή. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει Καραϊσκάκη και η ΑΕΚ έχει ταξίδι. Θα δούμε, Γιάννη. Ακόμα είναι Κυριακή βράδυ. Έχεις και Τετάρτη. Ναι, αλλά είχαμε διαιτητές ήδη τις επόμενες. Τέλος πάντων, βλέπεις ότι τα πράγματα κυλάνε γρήγορα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Βάιο Τσούτσικα με το σχόλιο του για το ντέρμπι στη Λεωφόρο. Υπενθυμίζω Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Πάμε αμέσως στον Μιχάλη Τσόχο να συζητήσουμε για την μάχη θρίλερ που συνεχίζεται με φόντο την κούρσα του πρωταθλητή. Μία μάχη που μπορούμε να πούμε, Μιχάλη, ότι βγάζει κερδισμένο τον Παναθηναϊκό αναλογικά με την χειρότερη, νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ, εικόνα του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ σήμερα, και στο γεγονός ότι καταφέρνει να διατηρήσει ένα πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, που έτσι όπως κυλούν τα πράγματα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο τελικός τελικά θα έχει και παράταση και κάνω την εκτίμηση ότι θα έχει και πέναλτι. Είχα πει πρόσφατα, είχα γράψει ότι πριν το Παναθηναϊκό ΑΕΚ, γιατί το περίμενα αυτή την ισοπαλία, και μάλιστα για την ακρίβεια περίμενα αυτό το 0-0. Βέβαια, να πω την αλήθεια, όχι με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Περίμενα πιο τζούφιο 0-0. Ναι, ναι, ναι. Λιγότερο suspense, λιγότερο θεαματικό. Πολύ περισσότερο φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη από ότι ήταν αυτό. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν ένα τέτοιο 0-0. Οπότε θα χρειαστούμε παράταση και πέναλτι μετά τον τελικό για να μάθουμε ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Μπορείς να πεις ότι σε ένα ντέρμπι στο οποίο η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, η ισοπαλία που διατηρεί τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και του δίνει τη δυνατότητα να έχει την κατάσταση στα χέρια του, υπό την έννοια ότι αν κερδίσει τρία μάτς, τα δικά του τρία μάτς, δεν τον νοιάζει, θα κάνει η ΑΕΚ, θα το πάρει το πρωτάθλημα, μπορείς να πεις ότι τον βγάζει κερδισμένο. Απ' την άλλη, στα δικά μου μάτια, το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές είναι ελαφρώς δυσκολότερο από αυτό της ΑΕΚ, δηλαδή το ΠΑΟΚ μέσα την Τετάρτη, το Ολυμπιακός έξω την Κυριακή και το Άρης μέσα την τελευταία αγωνιστική που έχει ο Παναθηναϊκός, μου μοιάζει λίγο δυσκολότερο από το Ολυμπιακός μέσα την Τετάρτη, Άρης έξω την Κυριακή, Βόλος μέσα στην τελευταία αγωνιστική που έχει η ΑΕΚ. Αλλά αυτό είναι λίγο στην θεωρία και μπορεί στην πράξη να αποδειχθεί τελείως διαφορετική η εξέλιξη. Σκεφτόμουν, έβλεπα σήμερα τι συνέβη στο πρωτάθλημα Τσεχίας, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, θα το πω εντάχει. Τελευταία αγωνιστική. Γίνεται εντάχει το χαμό. Για πάμε, να σε δω. Τελευταία αγωνιστική είναι ισόβαθμη.
Η Σλάβια θέλει δίκη εκτός έδρας, δεν την παίρνει, μπαίνει στο 1-1. Η Σπάρτα θέλει νίκη, αφόσον η Σλάβια δεν παίρνει την νίκη, και την παίρνει στο 90 συν 10 με πέναλτι. Και έρθε 3-1 τελικά, αλλά το 2-1 το έκανε στο 90 συν 10 με πέναλτι. Και σκεφτόμουν αν αντέχουμε να δούμε τέτοιο φινάλε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όποιον και αν το κατακτά στην τελευταία αγωνιστική. Ανάλογα το πέναλτι, Μιχάλη. Ό,τι και να είναι, πρέπει να είναι, πρέπει να είναι με τις τάπες στην καροτίδα για να το αποδεχτούμε. Αλλά και πάλι με τις τάπες στην καροτίδα στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, πάλι δεν ξέρω αν θα το αποδεχτούμε. Σωστό. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα, είναι πολύ ωραίο που θα το ζήσουμε αυτό το θρίλερ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που θα συμβεί την ερχόμενη Τετάρτη αρχής γενομένης με το ΑΕΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι και το πρόγραμμα έτσι φτιαγμένο, λες και το έχει σχεδιάσει κάποιος. Δηλαδή τώρα έχουμε αυτούς που παίζουν για τον τίτλο γηπεδούχους με αυτούς που μάχονται για την τρίτη θέση και για την αξιοπρέπειά τους. Η κατάσταση, δεν έχω δει καθόλου το Ολυμπιακός Βόλος, χάζαμε λίγο στο μικρό τάμπλε το Άρης ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακός Βόλος δεν το έχω δει καθόλου. Η κατάσταση του ΠΑΟΚ μοιάζει λίγο καλύτερη από αυτή της ΑΕΚ. Το ερώτημα είναι ποιοι από όλους αυτούς που έπαιξαν σήμερα στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ έχουν κουράγιο δυνάμεις και είναι και υγιείς, γιατί θα το μάθουμε αργότερα από τα ιατρικά δελτία, να παίξουν την Τετάρτη. Είναι κακή συγκυρία αυτή, ότι είναι τόσο κοντά τα μάτς. Το Τετάρτη Κυριακή έχει μια μέρα παραπάνω. Το Κυριακή Τετάρτη έχει μια μέρα λιγότερη. Είναι σε τρία βράδια ξανά τέτοιου είδους μάτς. Ωραίο που θα το ζήσουμε, μένοντας στο ντέρμπι, η ΑΕΚ της είχε τη στιγμή της, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, δεν της μετέτρεψε σε γκολ. Είχε περισσότερες ατυχίες από αυτές που είχε ο Παναθηναϊκός και με την ίωση και με τον τραυματισμό του Λάζαρου Ρότα, υπό την έννοια ότι δεν είχε άλλο δεξιμπάκ. Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να σφίξει τα δόντια από τους ποδοσφαιριστές, το καταλαβαίνουμε, ο Ρούμπεν Πέρεθ, ο Κουρμπέλης, για να βγάλουν τόσο μεγάλο διάστημα. Ο Τσέριν καταλαβαίνουμε ότι φεύγει με πρόβλημα τραυματισμού, δεν ξέρουμε την κατάσταση του Κουρμπέλη, δεν ξέρουμε την κατάσταση του Ρούμπεν Πέρεθ. Η εικόνα στο τέλος του παιχνιδιού είναι εξαιρετική, με τους παίχτες να δίνουν σκαρτίνα στον άλλον και να αγκαλιάζονται. Πραγματικά, ναι. Αλλά είναι και εντυπωσιακή το τι έδωσαν. Έπεσαν αρκετοί ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων στο χορτάρι κατάκοποι, μπήκαν ιατρικά επιτελεία μέσα να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Σπάνια το βλέπεις αυτό μετά το τελευταίο σφύριγμα. Εγώ μέσα στη σπανιότητα των στιγμών θα βάλω και τον τρόπο που διαμαρτυρήθηκαν Γιωβάνοβιτς και Αλμέιδα στον διαιτητή, χωρίς να παρασύρουν κανέναν άλλον τριγύρω τους, πηγαίνοντας και εκφράζοντας τα παράπονά τους με πολιτισμένο τρόπο, και στη συνέχεια όλοι αποχώρησαν για τα αποδυτήρια. Σωστά. Ελπίζω ότι η συνέχεια θα είναι συναρπαστική και δεν θα μας χαλάσει τίποτα αυτό το πρωτάθλημα των δύο καλύτερων κατά τεκμήριο ομάδων. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, και σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι αν έχεις δύο τηλεοράσεις και σου δίνουν τη δυνατότητα να διαλέξεις ποια ομάδα θες να δεις, θα προτιμήσεις ΑΕΚ για το ποδόσφαιρό της, αλλά και σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι αυτός εδώ ο Παναθηναϊκός είναι τόσους μήνες στην κορυφή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον καταβάλεις, ακόμα και όταν είσαι καλύτερος από αυτόν, ακόμα και στη βραδιά που είσαι καλύτερος από αυτόν. Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στον Νίκο Παγκάκη να μιλήσουμε για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού που τον διατηρεί στην κορυφή με συγκατοίκηση. Και αυτό που κατάφερε ο Παναθηναϊκός, Νίκο, είναι δεδομένα να διατηρήσει μέσα από ένα βράδυ που δεν ήταν και το καλύτερό του αντικειμενικά στην σεζόν. Κατάφερε όμως να διατηρήσει απόλυτα την κατάσταση στα χέρια του. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό όταν μπαίνει στην τελική ευθεία. Καλησπέρα. Και γι' αυτό, αν πάρει το πρωτάθλημα, γι' αυτό θα το πάρει. Γιατί στην κακή του μέρα όπως ήταν στο Καρασκάκης, ή στην κακή του μέρα όπως ήταν σήμερα εδώ στο πρώτο ημίχρονο ιδιαίτερα, ο Παναθηναϊκός δεν χάνει. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει παίξει 4 φορές με την πιο πολυπίκυλη μεσοπεδευτικά ομάδα του πρωταθλήματος και έχει δεχτεί ένα γκολ ο Παναθηναϊκός. Με το Σανίο, δηλαδή, και με αυτό με ανατροπή εδώ με 2-1. Η ΑΕΚ όντως είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι, πολύ φορμαρισμένη. Πρέσαρε στο πρώτο ημίχρονο, πήρε όλους τους χώρους. Έπαιξε εξαιρετικό πρέσιγμα στο Παναθηναϊκό. Δύο και τρεις παίκτες του έκανε πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή. Τον ανάγκασε να παίζει με μεγάλες μπάλες, να μην ρισκάρει και να πρέπει να διευθύνει το παιχνίδι. Είχε και το κάρι, γιατί νομίζω το πρώτο το κάρι ήταν offside. Απλά αυτό διετή στη φάση. Ναι, 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 δεν έχουμε καταλάβει. Νομίζω ότι είναι offside ο Λιβάη. Οπότε, ακριβώς. Ναι, ως μη γενόμενη. Απλά το άφησε. Στην ουσία είχε ένα δοκάρι. Σωστά έκανε ο Πάπτης που την αφήνει τη φάση. Ναι. Τώρα, εγώ τι βλέπω. Βλέπω ένα Παναθηναϊκό που πραγματικά είχε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα με 12 τέρματα.
Έχει την καλύτερη άμυνα στα play-off με ένα τέρμα που έχει δεχτεί. Στην κακή του μέρα δύο φορές έχει παίξει ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, στο Καρασκάκη με τον Ολυμπιακό και σήμερα εδώ που δεν του βγήκε καθόλου το μάτς. Αν θες κυριάρχη κατά διαστήματα αντίπαλος, αλλά και πάλι αυτό είναι το μυστικό της ομάδας του Γιωβάνοβιτς, ότι και στην κακή μέρα δεν τρώει γκολ με τίποτα και αυτό τελικά επαναλαμβάνω θα του δώσει, αν του το δώσει τελικά το πρωτάθλημα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Σαφώς πλέον την τύχη του τη διαχειρίζεται μόνο στο Παναθηναϊκός, όμως χωρίς να υπάρχει καμία μεταβλητή ΑΕΚ στην εξίσωση, πρωτάθλημα και το τριφύλι. Και μπορεί να ισορρόπησαν οι πράσινοι στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ το περίμενα λίγο πιο δυναμικό το Παναθηναϊκό. Ξέρεις, έχω την εντύπωση ότι έπεσε πάνω σε μια πολύ καλή ΑΕΚ, πολύ φορμαρισμένη και κάπου μπρέχτηκε στη διαχείρισή του με το ότι τον βόλευε και το χ. Αυτό μου έλεγαν και κάποιοι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού, όπως ο Νίκος Καρούλιας, ο κ. Φυλακούρης, ότι καμιά φορά είναι δύσκολο όταν πηγαίνεις για δύο αποτελέσματα εγκεφαλικά να το διαχειριστείς. Και είναι το εγκεφαλικό. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, Νίκο, και πιστεύω ότι πραγματικά είναι το εγκεφαλικό της κουβέντας. Και όχι ότι ο Γιωβάνοβιτς παρέταξε έναν Παναθηναϊκό πιο συντηρητικό. Ο Γιωβάνοβιτς παρέταξε μια ενδεκάδα που την έχουμε δει να στοχεύει στις νίκες και να δείχνει ότι μπορεί να τις πάρει. Από εκεί και πέρα, όταν μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής μέσα και ζυγίζει 100 φορές την μπάσα του, μπορεί να οδηγηθεί σε μια κατάσταση που τον είδαμε σήμερα. Να είναι πιο, ας το πούμε έτσι, εύκολος στο λάθος ή να δείχνει κάπως άνευρος. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα σε τρομερή κατάσταση, έχει πάρα πολύ βάθος στον πάγκο. Έχασε το Ρότα, είχε ατυχίες, βέβαια που ήταν ανέτοιμη, αλλά στάθηκε πολύ καλά σήμερα. Και ο Παναθηναϊκός εισέδειξε απλά ότι ακόμα και όταν εισήσει σε πολύ καλή κατάσταση δεν θα με νικήσει εύκολα. Όντως, καμία σχέση, δεν πιστεύω ουδέποτε ότι ο Γιωβάνοβιτς παρέταξε τον Παναθηναϊκό με αμυντικό προσανατολισμό. Ναι, να προστατεύσει το χ, αυτό το ήθελε. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε στο κέντρο να κυριαρχήσει για να επιβάλλει το παιχνίδι. Δηλαδή αυτό το pressing που κάνει ο Παναθηναϊκός και βρίσκει τον αντίπαλο το κάνει ΑΕΚ. Εγώ ειλικρινά είχα καιρό να δω ομάδα να παίξει τόσο πολύ. Πολλές φορές και δυο και τρεις φορές έπεφταν πάνω στους αντιπάλους. Δεν υπήρχε χώρος για τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Για να είμαστε δίκαιοι, η ΑΕΚ ήταν μάλλον καλύτερη στο σύνολο αυτού του αγώνα. Αλλά η ΑΕΚ έμεινε με τις εντυπώσεις και ο Παναθηναϊκός μένει με την ουσία ότι πλέον το πρωτάθλημα μπορεί να το διαχειριστεί αυτός και να το πάρει στο τέλος της ημέρας εάν δεν κάνει λάθη ή αν κάνει λάθη η ΑΕΚ και δεν κάνει ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα σίγουρα η πράσινη, δεν θυμάμαι για τον Κουρμπέλη αν έχει συμπληρώσει και κάρτες. Ναι, χάνει το επόμενο μάτς. Χάνει το μάτς με τον Πάουκ. Σωστά το θυμάμαι. Από εκεί και πέρα κάθε παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό και όπως με τον Ολυμπιακό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς και θεωρώ σε χλαμάρες τα όσα λέγονται ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κίνδυνο. Οπότε με τον Πάουκ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς και μην έχει τον Νίκανσο πίσω, παρακαλώ, δεν έχει τον Κούρμπε. Έχει τρεις τελικούς ο Παναθηναϊκός. Με πιο εύκολο, πιο προσιτό να φαίνεται ο τελευταίος που συνήθως ξέρεις στην Ελλάδα, αν θες την νίκη τελευταίο μάτς με τον Άρη μέσα συνήθως την παίρνεις. Αλλά τα δύο μάτς που προηγούνται είναι φωτιά, πρέπει να τα δείξει χωριστά ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν ήταν ο καλύτερος Παναθηναϊκός που έχουμε δει, αλλά σίγουρα είναι ο Παναθηναϊκός που με την άμυνα που διαθέτει μπορεί να πάρει το ποτάσμα. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε πιο αγωνιστικά πλαίσια ή και όχι με τον Γιώργο Μαραθιανό σχετικά με το πώς συνεχίζεται η κούρσα του τίτλου, Γιώργο, με την ΑΕΚ πλέον να μην κρατάει την κατάσταση στα χέρια της, να μην μπορεί να πιστοποιήσει σήμερα την ανωτερότητά της στην Λεωφόρο. Από την άλλη όμως, εσένα η εξέλιξη του πρωταθλήματος σε πείθει ότι κρίνεται κάτι από το σημερινό? Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, τι γίνεται? Αν κρίνεται κάτι από το σημερινό, αν με ρωτούσες πριν το παιχνίδι, και το λέω για να φλεξάρω ότι είπα νωρίτερα, μου αρέσει να ευλογώ τα γένια μου γιατί σπανίως πετυχαίνω πράγματα. Οπότε μιλώντας με τον Γιώργη τον Δανάκα πριν το μάτς, έλεγα ότι θεωρώ ότι θα κρινόταν στον γκολ και ότι ανάλογα, μάλλον ανεξαρτήτως του τι θα συνέβαινε, εφόσον δεν είχε μπει γκολ στο πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες θα έστω και ασυνέστα θα συμβιβάζονταν με την ισοπαλία. Ναι. Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο. Αν σκεφτεί κανείς και τις αντικσότητες που τις έτυχαν, που δεν είναι μικρό πράγμα όταν στο κρισιμότερο μάτς, όχι τη σεζόν αλλά των τελευταίων χρόνων, σου παρουσιάζεται ένα τέτοιο πρόβλημα και μάλιστα με καθοριστικούς παίκτες που επηρέασε τη διαθεσιμότητά τους, η ΑΕΚ χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και μια απώλεια σε μια θέση όπου ήταν η μοναδική ενδεχομένως που δεν είχε αναπληρωματικό, έτσι, και μιλάω για το
για την αντικατάσταση του Ρότα. Mm-hmm. Μιας και να βάλει εκεί έναν υπηρεσιακό μπακ, ο οποίος της στερούσε μια πολύτιμη μονάδα από το κέντρο, τον Πινέδα. Συνυπολογίζοντας λοιπόν τι είχε να ξεπεράσει η ΑΕΚ, η απόδοση της στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακή. Τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι η ΑΕΚ έδειξε ότι είναι καλύτερη η ομάδα. Χωρίς να φυσικά να εννοώ ότι σε περίπτωση που τελικά το πρωτάθλημα το πάρει ο Παναθηναϊκός αυτό θα είναι άδικο. Αλλά στο σημερινό, τουλάχιστον πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ έδειξε πολύ ανώτερη. Βέβαια πλήρωσε αυτό που πληρώνει σε όλα τα παιχνίδια που δεν έχει κερδίσει φέτος και που εφόσον τελικά τερματίσει δεύτερη θα είναι και ο βασικός λόγος που χάνει τον τίτλο και εννοώ την έλλειψη αποτελεσματικότητας. Mm-hmm. Η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα σαν ομάδα, αλλά έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα που είναι πολύ σημαντικό στον πρωταθλητισμό. Δεν είναι πολύ κοινική. Πράγμα που ο Παναθηναϊκός το διαθέτει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είδαμε ότι θα μπορούσε ακόμα και στο σημερινό παιχνίδι, χωρίς να είναι πολύ καλός, να το κλέψει εντός εισαγωγικών με εκείνη την ευκαιρία από μια στημένη φάση με την πολύ καλή κεφαλιά του Σπόρα. Η ΑΕΚ, φεύγοντας από το παιχνίδι, κερδίζει, μάλλον χάνει το πλεονέκτημα του να ορίζει μόνη της το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα, όμως έχει ένα κέρδος που νομίζω ότι δεν πρέπει να το θεωρούμε αμεληταίο. Φεύγει από το τηλεοφόρο με την ψυχολογία ότι ήταν ανώτερη από το βασικό της αντίπαλο και αυτό ενδεχομένως και στα δικά της παιχνίδια τα εναδομήναντα μέχρι το τέλος, αλλά και στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ενδεχομένως ψυχολογικά να μετρήσει. Ο Παναθηναϊκός βέβαια επίσης δεν είναι αμεληταίο ότι παρά την εμφάνισή του ειδικά στο πρώτο ημίχρονο καταφέρνει να είναι η μόνη ομάδα που έχει μπλοκάρει την ΑΕΚ σε τέτοιο βαθμό φέτος. Και φυσικά το εξαργυρώνει με νομίζω ότι δείχνει όλο αυτό, Γιώργο, που περιγράφεις και συμφωνώ απόλυτα ότι δικαιολογημένα, μάλλον φυσιολογικά φτάσαμε να θεωρούμε αυτές τις δύο ομάδες τις καλύτερες του πρωταθλήματος. Φυσιολογικά έφτασαν αυτές οι ομάδες να παίζουν στον γκολ. Φυσικά δεν το συζητάμε ότι για το αν είναι οι δύο καλύτερες ομάδες, νομίζω ότι αυτό δεν έχει κανένας πλέον αντίρρηση. Εντάξει, η συζήτηση τώρα του ποιος θα είναι καλύτερος, ποιος θα είναι θεαματικότερος, μπορεί να έχει πολλές απόψεις, αν και νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι θεαματικότερη ομάδα είναι η ΑΕΚ. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι θα χρειαστεί η Ένωση ακόμα και στο τέλος να γίνει περισσότερο κοινική. Νομίζω ότι πάρα πολύ μεγάλη σημασία καθοριστική για το τι θα συμβεί στο τέλος σαν η αγωνιστική που έρχεται την Τετάρτη. Σε πολύ μεγάλο βαθμό θεωρώ ότι τα αποτελέσματα που θα έρθουν θα καθορίσουν και τι θα γίνει. Η ΑΕΚ η οποία έχει να πάρει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ενδεχομένως όλοι να τη θεωρούν ένα πολύ μεγάλο φαβορί, αλλά κακά τα ψέματα είδαμε ότι ο Ολυμπιακός ακόμα και σε μια κακή δική του βραδιά μπόρεσε εκεί πέρα στην προηγούμενη φορά από τη Νέα Φιλαδέλφεια βάζοντας 3 γκολ. Και ο Παναθηναϊκός βέβαια θα βρεθεί απέναντι από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τον έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ φέτος. Ούτε αυτός μπορεί να το θεωρήσει δεδομένο. Ναι. Mm-hmm. Ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε με τον Κώστα Βαϊμάκη να μιλήσουμε για τα όσα είδαμε στην Λεωφόρο και το πώς συνεχίζεται το σκληρό Μπράντεφερ, Κώστα, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ανάμεσα σε Γιοβάνοβιτς και Αλμέιδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για την σημερινή ΑΕΚ, η οποία ήταν η ομάδα που έβγαλε πολύ ένταση στο παιχνίδι από την αρχή και που κατάφερε να μετατρέψει ακόμα και τα προβλήματα σε αγωνιστική δύναμη. Δηλαδή αυτή η ιστορία με το Ρότα που στερεί από την ΑΕΚ ένα κλασικό δεξί μπακ, φέρνει με τις αλλαγές τον Πινέδα με τον Ελίασον από τη δεξιά μεριά και δυναμώνει πάρα πολύ επιθετικά, χωρίς την πραγματικότητα η ΑΕΚ να στερηθεί πράγματα αμυντικά. Τέτοια η συνέπεια και η προσήλωση των παιχτών στο πλάνο του Αλμέιδα. Mm-hmm. Ακόμα και ο τρόπος που ακολουθούσε, έφευγε από την πλευρά του ο Πινέδα, ας πούμε, για να ακολουθήσει τον Μπερνάρ, ή από την άλλη μεριά έφευγε ο Χατζησαφή για να ακολουθήσει τον Παλάσιος, δείχνει μια τρομερή προσήλωση στο πλάνο του Αλμέιδα. Και ενώ μέχρι τώρα στεκόμαστε στο γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα επιθετικά στο πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός αμυντικά, στο σημερινό παιχνίδι η ΑΕΚ είχε μια τρομερή ισορροπία ανάμεσα στην άμυνά της και στην επίθεσή της. Δηλαδή ήταν και δημιουργική και παραγωγική και έφτιαξε αρκετές φάσεις για γκολ. Αλλά παράλληλα φρόντισε να μην υποφέρει καθόλου στο αμυντικό κομμάτι, να μην δώσει καθόλου χώρο στον Παναθηναϊκό. Ναι, σωστά. Και αυτό φαίνεται και ξεκάθαρα από το γεγονός ότι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού έρχεται στο 45 από στατική φάση. Σε ροή αγώνα δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει να βρει διαδρόμους καθόλου για την περιοχή της ΑΕΚ. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ που είχε δύο δοκάρια, είχε φτιάξει ευκαιρίες,
Είχε ποντάρει πολύ ο Αλμέιδα στην ταχύτητα του Λιβάη Γκαρσία και του Ελίασον, στην ποιότητα του Τσούμπερ. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες όποτε έβρισκαν χώρο μπορούσαν να κάνουν πολύ ωραία πράγματα στην επίθεση, ειδικά όταν έπιαναν τον Παναθηναϊκό σε κατάσταση αμυντικής ανισορροπίας. Ήταν οι φάσεις στις οποίες έκανε η ΑΕΚ τις μεγαλύτερες φάσεις. Ο Παναθηναϊκός έριξε κουρασμένος και έχει και κάπου λογική ότι έχει παίκτες συγκεκριμένους που παίζουν συνέχεια και κάποια στιγμή είναι λογικό να μην μπορούν να βγάλουν την ίδια φρεσκάδα και ένταση στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Χουάνκαρ για παράδειγμα που παίζει συνέχεια και παρότι ας πούμε μέσα στη χρονιά έχουν αποκτηθεί δύο αριστερά μπακ, τελικά παίζει ο Χουάνκαρ συνέχεια γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ή ο Ρούμπεν Πέρεθ ή ο Τσέριν με τον Κουρμπέλη στη μεσαία γραμμή εφόσον έχει καταλήξει ο Γιωβάνοβιτς ότι αυτό το κέντρο θέλει. Ναι, 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 με αυτή την τριάδα, ναι. Θέλει ένα κέντρο χωρίς παίχτη με πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά, χωρίς Μπερνάρη, Μαντσίνη ή κάποιον άλλον ή Κλέιν Χέιστερ. Θέλει ένα κέντρο που να είναι πιο compact και γι' αυτόν τον λόγο παίζουν αυτοί οι τρεις. Αλλά όπως παρατηρήσαμε στη διάρκεια του αγώνα, ο Μεν Τσέριν έφυγε με πρόβλημα τραυματισμού, ο Δε Ρούμπεν έπαιζε με πρόβλημα τραυματισμού το πρώτο ημίχρονο και ο Κουρμπέλης επίσης ταλαιπωρήθηκε και είχε ενοχλήσει στο τέλος και αυτός αναγκάστηκε να βγει. Αυτό είναι προϊόν των πολλών συνεχόμενων παιχνιδιών που ειδικά σε τέτοιου είδους μάτς που έχουν πάρα πολύ τρέξιμο και πάρα πολύ ένταση είναι λογικό αυτοί οι παίκτες να μην αντέχουν σε όλη τη χρονιά να παίζουν με το ίδιο αγωνιστικό στυλ. Προς τιμή του Παναθηναϊκού θέλω να πω παρότι τον βόλευε το 0-0, δεν κλείστηκε στο τέλος για να διαφυλάξει την ισοπαλία. Δηλαδή κυνήγησε με όποιο τρόπο μπορούσε τις πιθανότητες που μπορεί να είχε για να πετύχει ένα γκολ. Το λέω αυτό γιατί ας πούμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ όταν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός υπέφερε στο τέλος όταν προσπαθούσε να υπερασπιστεί εκείνη τη... Βέβαια ήταν τρίποντο, αλλά πάση περιπτώσει και εδώ πέρα η ισοπαλία τον βόλευε. Διατηρείται πρώτος, άρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν θα ήταν και ποινικά κολάσιμο ο Παναθηναϊκός τελευταίο δεκάλεπτο να κλειστεί για να πάρει τουλάχιστον ισοπαλία. Προς τιμή του δεν το έκανε. Να κάνει επειδή υπάρχει παραδοσιακά, όπως παραδοσιακά συμβαίνει κουβέντα για διαιτησία, νομίζω ότι ο διαιτητής άφησε γενικά το παιχνίδι να παιχτεί. Οπότε νομίζω το να στεκόμαστε στο αν μου κουντί αυτό ή ο άλλος το άλλο είναι λίγο άδικο από την άποψη ότι ο διαιτητής εφάρμοσε την ίδια πολιτική και στις δύο πλευρές. Δεν άφησε δηλαδή μαρχαρίσματα για τη μία ομάδα και τα τιμωρούσε από την άλλη. Προσπάθησε να αφήσει το παιχνίδι να παιχτεί. Έβγαλε κάρτες όταν έκρινε ότι πρέπει να βγάλει κάρτες. Με ένα δική μου απορία είναι η φάση με τον Τσόκαη και τον Βίντα. Από την άποψη ότι από τη στιγμή που βλέπει ο διαιτητής ότι είναι out σημαίνει ότι έχει κάνει πρώτος επαφή με την μπάλα ο Τσόκαη. Άρα πέφτει μάλλον το Βίντα. Είναι έξω από την περιοχή βέβαια. Αλλά δεν είναι out σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, η δική μου θέση πάνω στο θέμα είναι ότι υπάρχει φάουλ διότι πέφτει με δύναμη ο Βίντα στο Τσόκαη ο οποίος πρώτος έχει πάει στην μπάλα εξού και δίνει out ο διαιτητής. Δηλαδή θεωρεί ότι έχει κάνει επαφή και έχει κάνει επαφή όντως ο Τσόκαη με την μπάλα. Κατά τα άλλα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να σταθούμε στη διαιτησία από την άποψη ότι όπου καθένας από εμάς θα μπορούσε να δει μια κίτρινη εδώ ή μια κίτρινη εκεί ή στον τραυματισμό του Ρότα ή στα μαρκαρίσματα του Μουκουντή, αλλά ξαναλέω ότι όταν ένας διαιτητής σφυρίζει με τον ίδιο τρόπο σε όλο το 90 λεπτό και για τις δύο ομάδες σημαίνει ότι έχει επιλέξει να αφήσει το παιχνίδι να παιχτεί και να μην το διακόπτει συνέχεια με σφυρίγματα. Τρεις αγωνιστικές μένουν, προφανώς είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού από την άποψη ότι αν κάνει το απόλυτο και πάρει τρία παιχνίδια παίρνει το πρωτάθλημα. Προφανώς δεν θα είναι εύκολο γιατί το λάδι στο καντήλι του εξαντλείται από την άποψη ότι έχει πολύ μικρότερο ρόστερ από την ΑΕΚ, άρα μπορεί να κάνει πολύ λιγότερες αλλαγές, πολύ μικρότερο rotation και δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Έχει τρία δύσκολα παιχνίδια προφανώς με Άρη και ΠΑΟΚ εντός και με Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Παρόλα αυτά, επειδή ακούγονται ή θα ακουστούν πολλές κουβέντες περί δικαιοσύνης ή αδικίας και για την ΑΕΚ που παίζει πολύ ωραία μπάλα, που όντως παίζει πολύ ωραία μπάλα, επειδή δεν είναι, το πρωτάθλημα δεν είναι τα συγκεκριμένα παιχνίδια που παίζει καλά η ΑΕΚ ή το τελευταίο διάστημα που η ΑΕΚ παίζει καλά, είναι ένας μαραθώνιος στον οποίο έχουν τρέξει οι δύο ομάδες. Θυμίζω ότι πάνω να ήταν μπροστά και με διψήφια διαφορά. Προφανώς για να είναι στη βαθμολογία έστω και στην ισοβαθμία από πάνω σημαίνει ότι κάτι έκανε ελάχιστα πιο καλά από την ΑΕΚ σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στη τελική ανάλυση δεν παίρνει πρωτάθλημα αυτός που είναι πιο εντυπωσιακός ή αυτός που παίζει το πιο θελκτικό ποδόσφαιρο αλλά και αυτός που είναι πιο σταθερός, είναι πιο συνεπής, είναι πιο ομάδα και ο Παναθηναϊκός από την αρχή μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει με ένα μικρό διάλειμμα εκεί στο κακό του διάστημα το Γενάρη όντως ο Παναθηναϊκός σε όλη τη χρονιά ήταν πιο ομάδα. Πάλεψε περισσότερο,
ακόμα και παιχνίδια που του είχαν στραβώσει, έδειχνε επιμονή μέχρι το τέλος, είχε ένα αγωνιστικό πλάνο και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ισόβαθμος με την ΑΕΚ και έχει αυτό το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία που μπορεί στο τέλος τελικά να του δώσει και το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Κώστα Βαϊμάκη. Τον έχουμε μαζί μας τον Μπάμπη για να μιλήσουμε για την επιστροφή του Ολυμπιακού στις νίκες και την διατήρηση αυτού του συν 3, το οποίο είναι πολύ σημαντικό με φόντο την διατήρηση της τρίτης θέσης. Θεωρείς, Μπάμπη, ότι σήμερα ο Ολυμπιακός με μία νίκη απέναντι στην πιο αδύναμη αγωνιστική ομάδα στην εξάδα των play-off ξαναβρίσκει τον ρυθμό του για τη συνέχεια? Δεν είναι εύκολη στο πρόγραμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν αργήσατε να με πάρετε, δεύτερον και με παίρνετε και πέφτει η γραμμή για να μην ακούσετε ότι ο Ολυμπιακός... Εσύ την έριχνες, ναι. Λοιπόν, έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση σήμερα, δείξαν διάθεση, δείξαν αυτό σε ένα μάτς βέβαια που ο Βόλος είναι για κλάματα, έτσι δεν υπάρχει κανένας Βόλος σήμερα στο κήπεδο και δεν υπάρχει και κανένας Βόλος γενικότερα το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω αν έχει παίξει κάποιο από τα μάτς. Αντίθετα ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να καθορίσει τον πρωταθλητή από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι δεν είναι, διότι ο Ολυμπιακός θα παίξει και με τους δύο. Μπορεί ναι μεν στον έναν να παίξει εκτός, τον άλλον θα τον έχει εντός, αλλά μπορεί να καθορίσει το... Ναι. Γενικά όποιοι έχουν μάτς με τους δύο πρωτοπόρους είναι ρυθμιστές. Αυτό αρέσει τώρα στον Ολυμπιακό και αυτό αρέσει και στην ομάδα. Νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή προπόνηση για να συνεχίσει το επόμενο. Mm-hmm. Δεν έχει, το σημερινό μάτς για τον Ολυμπιακό δεν έχει και πολλά περιθώρια κριτικής και κρίσης, διότι ήταν μια ταχύτητα πάνω από τον Βόλο. Ναι. Ήταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και το τελείωσε τον μπάτς 5-0. Θα πρέπει ο Βόλος να ανάψει και ένα κεράκι, να μπορούσε να φάει και πολλά περισσότερα ακόμη. Ένας Βόλος ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει κάνει ευκαιρία, στριφογύρναγε και πίσω από τους παίχτες του Ολυμπιακού, που είχαν αρκετή διάθεση, πρώτον και καλύτερο τον Βαλμπουενά, αλλά και τον Φορτούνη, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, αρκεί να το δείξει και στα επόμενα μάτς, το οποίο σημειώνω θα καθορίσει, ο Ολυμπιακός θα καθορίσει τελικά, με το τι θα κάνει στα δύο παιχνίδια, το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν χάσει από τους δύο, θα σκεφτούμε άλλον που θα καθορίσει. Αν όμως κόψει βαθμό είτε στον έναν είτε στον άλλον, μπορεί να καθορίσει το πρωτάθλημα. Γιατί φαντάζομαι ότι μετά το ντέρμπι και το 0-0 και οι δύο δεν έχουν περιθώρια για άλλες απώλειες. Καταρχήν θα δουν τα κομμάτια τους τι έχει απομείνει από αυτό που... Ναι. Σήμερα γιατί άκουσα διάφορα, δεν τα έχω δει. Θα μείνω τώρα εδώ για να τα δω. Αλλά θα δούμε πόσοι θα μείνουν οι ετοιμοπόλεμοι και θα πάμε στη συνέχεια. Ναι, αυτό ισχύει. Κοίτα, και από τον Ολυμπιακό έχω τις αμφιβολίες μου. Βαλμπουενά σήμερα 70 λεπτό. Έπαιξε ο Εμβιλά. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έχει τη φθορά του, έτσι. Και πάει σε δύο απάνω τα ντέρμπι. Ναι ρε παιδί μου, έχει τη φθορά του, αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει και χωρίς τον Βαμπουένα ή να παίξει στο επόμενο, ξέρω εγώ, 30 λεπτά αντί να παίξει 70. Χωρίς τον Εμβιλά δεν μπορεί να κάνει. Ναι, αλλά ναι. Χωρίς τον Βαμπουένα σε ένα μεγάλο μέρος ενός παιχνιδιού μπορεί να κάνει. Ο Εμβιλά είναι υποχρεωμένος να παίζει, όπως φαντάζομαι ξεκούρασε το Χουάνγκ σήμερα για να παίξει στο επόμενο. Σωστά. Αυτό ναι, είναι ένα θέμα. Mm-hmm. Αλλά οι άλλοι περισσότεροι, εντάξει, δεν κουράστηκαν σήμερα. Είναι δεδομένο. Ο Ολυμπιακός μετά το 2 και το 3 δεν το μάτς το πήγε στο Ρελαντί και στην προπόνηση. Mm-hmm. Δεν πίεσε δηλαδή μέσα στο γήπεδο. Από μόνοι τους πιεζόντουσαν οι γολιώτες και τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν... Νομίζω ότι την έβγαλε καθαρή σήμερα. Ωραία. Αλλά πες μου εσύ, ποιος λέει ότι ο Βαλμπουενά δεν μπορεί και στο επόμενο. Κανείς δεν το λέει αυτό. Κανείς δεν το λέει. Κανείς δεν το λέει. Κανείς δεν το λέει. Μπορείς να το πεις στα μούτρα του. Στο Βαλμπουενά, κοίτα, εγώ δεν πάω να το πω. Σίγουρα. Ούτε εγώ. Έτσι. Και αν δεν κάνω λάθος.
μπαίνει μέσα και νομίζεις ότι είναι ο πιτσιρικάς που μπήκε για να πάρει τη θέση σου. Ναι, 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 πραγματικά. Και δεν είναι μόνο στις ενέργειες που κάνει στις τρίπλες και να έχει τη διάθεση να πάει πάνω στην μπάλα, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί. Δηλαδή είναι πραγματικά ο τύπος είναι φαινόμενο για μένα. Ωραία, Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στον Σταύρο Χονδροθυμιό να μιλήσουμε για την μεγάλη μάχη με φόντο τον πρωταθλητή. Αν θεωρεί πλέον ότι ακόμη και το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας σιγά σιγά πρέπει να το βάζουμε πιο έντονα στο τραπέζι, γιατί οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και ΑΕΚ τελείωσαν, οπότε οι λεπτομέρειες έχουν διαμορφωθεί στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, και από εκεί και πέρα, αν έχει ήδη στο μυαλό του κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να είναι από τώρα το μεγάλο φαβορί, γιατί μέχρι στιγμής όλοι, Σταύρο, αν άκουγες και νωρίτερα, το αποφεύγουν. Καλησπέρα. Καλά, ξέρεις, μόνο και Τζόγλου είπε. 90% θα φορεί το Παναθηναϊκό. Το άκουσα και μου έκανε εντύπωση. Καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τους φίλους που μας ακούν. Εγώ δεν θα σταθώ σε τίποτα από ό,τι είπαν όλοι οι προηγούμενοι, παρά μόνο σε αυτό που είπε ο Τσόγλου και τρόμαξα. Αυτό το να ζήσουμε στο τελευταίο μάτς, στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, οτιδήποτε, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Και ξεκινάω από εκεί. Λοιπόν, πριν πάμε στα του ντέρμπι, να πω ότι η ανατροπή του ΠΑΟΚ σήμερα στην Τούμπα, δεν έχω δει το μάτς, αλλά το αποτέλεσμα θα σχολιάσω, νομίζω ότι δίνει άλλη τροπή στις αγωνιστικές που απομένουν. Ναι. Διότι αν έμενε πίσω θα ήταν εντελώς αδιάφορος και για την τρίτη θέση. Και νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα παίζουν διαφορετικά στα επόμενα παιχνίδια. Σωστό, σωστό. Δηλαδή να το βάλουμε λίγο και αυτό στην κουβέντα. Γιατί λέμε, τι ωραία, οι δύο καλύτερες ομάδες σε ένα μεταξύ τους brother fair και δεν βγήκε σήμερα πρωταθλητής. Υπάρχουν τρεις αγωνιστικές και οι δύο παίρνουν και με τους δύο. Οπότε να δούμε λίγο τι γίνεται και με αυτή την ιστορία. Διότι έτσι πως είναι ειδικά η εικόνα του ΠΑΟΚ και η εικόνα της ΑΕΚ, δεν διασφαλίζει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καβάλα στο άλογο στο κύπελο για να πάρει το καλό εισιτήριο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του ντέρμπι, διότι αυτό είδα, τα άλλα παιχνίδια δεν τα είδα, όπως αντιλαμβάνεστε. Νομίζω είδαμε ένα ντέρμπι διαφορετικό από τα άλλα, και αν και είχα πει την Παρασκευή ότι το βλέπω εκεί και 0-0, μάλιστα το μάτς, δεν το περίμενα, έτσι είναι αλήθεια. Ναι. Είδαμε ένα μάτς που συνήθως ο Γιωβάνοβιτς ήταν αυτός που έχει την 10η εβδομάδα του και αποδυνάμωνε την ΑΕΚ και τα δυνατά της όπλα. Νομίζω ότι σήμερα η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε το πάνω χέρι στην αναμέτρηση, ήταν αυτή που βρέθηκε πιο κοντά στην νίκη. Βέβαια φαινόταν και στους δύο το άγχος, ήταν εντελώς διαφορετικό και πολύ μεγαλύτερο από ό,τι σε όλες τις υπόλοιπες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Είδαμε ένα τέρμπι που τα είχε όλα, με πολλές δυνατές μονομαχίες, με πολύ μεγάλη θέληση, και νομίζω με τον Αλμέιδα να κάνει κάποια πράγματα που αποδείχθηκαν κλειδιά. Το ότι τα μπακ ακολουθούσαν από τα εξτρέμ του Παναθηναϊκού παντού και αφήναν ακόμα και τις θέσεις τους, χωρίς βέβαια να μείνει κενό εκεί, διότι η εσωτερική χαφτιά κάλυπταν τις θέσεις του δεξιού ή του αριστερού μπακ, έκανε τον Παλάσιος και τον Μπερνάρ ουσιαστικά να μην δώσουν σχεδόν τίποτα στον Παναθηναϊκό, και ο Σπόρα δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Και το κέντρο που υποτίθεται και ο Γιωβάνοβιτς συνήθως έριχνε το βάρος, είδαμε ότι όλες οι αλλαγές του ποντίου του Παναθηναϊκού ήταν πάνω σε αυτό και σε κάθε αλλαγή άλλαζε για το σχηματισμό. Νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς έφερε λίγο την κατάσταση έτσι όπως ήθελε, με τις αλλαγές στα μέσα του δεύτερου μηχρόνου εκεί με τον Ιωαννίδη. Εκεί λίγο μπόρεσε να, όχι απλά να σχολοποιήσει και να φανεί και πιο απειλητικός, γιατί κάποια στιγμή η Άκρη ηρέμησε, αν μη τι άλλο. Δηλαδή ήταν ένα, ίσως το μοναδικό σημείο του παιχνιδιού που βρήκε ισορροπία ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του. Ακριβώς. Επίσης είχαν πολλές λαθασμένες πάσες οι παίκτες του Παναθηναϊκού από τη μία, και από την άλλη βέβαια αυτό είναι, ξέρεις, και λίγο σε συνάντηση έρχεται και με το πόσο πίεζαν και βγαίναν πρώτοι στην μπάλα παίκτες της ΑΕΚ. Έτσι, διότι δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο μόνο. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να δημιουργήσει, όχι απλά να φανεί απειλητικός. Έβλεπε ότι δεν μπορεί να βγει και να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο, έτσι, με ουσιαστικό τρόπο εννοώ. Από την άλλη η ΑΕΚ δεν ευτύχησε τις λίγες φάσεις που είχε, αλλά καλές φάσεις να τις βάλει σε κολ. Και είδαμε ένα ντέρμπι που ναι μεν ήταν ισόπαλο,
κερδισμένος από Παναθηναϊκός και γιατί έχει την ισοβαθμία, οπότε κρίνεται το πρωτάθλημα από τα δικά του αποτελέσματα αρχικώς, και κερδισμένος διότι βάσει της εικόνας και των ευκαιριών, αν εξαιρέσουμε την κεφαλιά του Σπόρα, νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν αυτή που πλησίασε περισσότερο στα γκολ. Πάντως και τακτικά είδαμε πολλά πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα και σε ένα μάτι που είχε σκληρές ονομαχίες, δυναμισμό κτλ. Οι προπορτές έχουν κάνει σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ήταν εξαιρετικά διαδραστική, περισσότερο από ποτέ νομίζω. Και ο ένας και ο άλλος. Ανεξαρτήτως τι βγήκε και τι δεν βγήκε στο καθένα. Κοίτα, τους ανάγκασαν και οι συνθήκες. Δηλαδή σήμερα και να θέλανε να το αποφύγουν, δεν γινότανε. Συμφωνώ, αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και με τη λύση τώρα του Πινέδα τον Ελίασον στην πλευρά, βλέπουμε ότι δεν πάει σε μια save λύση ο Αλμέιρα. Μείνε εκεί, γιατί δεν είναι σε κλασικός δεξις back και κράτα θερμοπύλες. Βγαίνει και κάνει το παιχνίδι. Ναι, το έπαιξε το ματς όλο. Κατάλαβα να σου πω όπως και ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή άλλαζε συνεχώς, έβλεπε ότι δεν του βγαίνει αυτό που θέλει και το πάλευε. Μπορεί να έβαζε άλλους παίκτες απλά στην ίδια θέση. Και θέλω να σου πω ότι προσπαθούσε να ανακατέψει άλλο στον άξονα, ξανά στην άκρη. Λίγο με πιο δημιουργικά στοιχεία, με πιο ανασταλτικά. Ήταν εξαιρετικά επιδραστική, το δούλεψα πάρα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αξίζει σε όλους μας ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ανεχτούμε. Και όσο πηγαίνει και δεν μας αφήνουν σε ησυχία λίγο, έστω και δύο-τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε και πόσο θα είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε και τι βλέπουμε και να το απολαμβάνουμε. Mm-hmm. Ωραία, Σταύρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στον Αντώνη Καρπετόπουλο να μιλήσουμε για τα όσα είδαμε σήμερα στην Λεωφόρο ή και στα άλλα γήπεδα, ανάλογα με το τι είδε ο Αντώνης και το πώς κρίνεις, Αντώνη, πλέον την μάχη του τίτλου βάσει του πλεονεκτήματος που κλειδώνει στα χέρια του Παναθηναϊκού. Σε ένα μάτς μάλιστα στο οποίο νομίζω δεν ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ, η οποία πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες, οι οποίες τις συνοδεύουν άλλωστε στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Καλησπέρα. Γιάννη μου, καλησπέρα. Και επειδή σας άκουγα, έμενα στο αυτοκίνητο και σας άκουγα αρκετή ώρα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας πειρασμός μετά από αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο πρέπει να σου πω είναι αυτό που εγώ προσδοκούσα, για να υπάρχει έτσι ενδιαφέρον και thriller στη συνέχεια. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας μεγάλος πειρασμός για να κάνουμε τις προφήτες για το πώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Αλλά εγώ λέω ότι αν το κάνουμε, ενδεχομένως θα κάνουμε το ίδιο λάθος που κάνανε απόψε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δηλαδή ότι θα βιαζόμασταν λίγο. Ναι. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, είναι δύσκολο να το πεις ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι ο Παναθηναϊκός πήρε σήμερα ένα αποτέλεσμα που πριν αρχίσει το παιχνίδι ήταν αποδεκτό, αλλά το πήρε με μια εικόνα η οποία ήταν προβληματική. Ακριβώς, συμφωνώ. Δηλαδή, αν δεν το μετρήσουμε αυτό το πράγμα γενικότερα στα προγνωστικά μας, έτσι, θα φτάσουμε σε συμπεράσματα τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι βιαστικά και άτσαλα. Όπως ήταν το παιχνίδι των δύο σήμερα με διαφορετικό τρόπο. Το παιχνίδι των δύο ήταν και άτσαλο, δηλαδή προσιλωμένο πάρα πολύ στην ανάγκη ενός αποτελέσματος και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Η ΑΕΚ θυμίζω ότι ήθελε μόνο νίκη, έτσι. Σωστά. Ο Παναθηναϊκός ήταν και με την ισοπαλία από ό,τι αποδείχτηκε ευχαριστημένος. Αλλά σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα καθόρισε πολύ από την εμφάνιση, όχι το αποτέλεσμα, ο τρόπος που θέλανε το αποτέλεσμα, δηλαδή το πρόσταγμα του αποτελέσματος. Και αν για τον Παναθηναϊκό αυτό είναι μια διαδικασία στη διάρκεια αυτού του πρωταθλήματος πολύ συνηθισμένη, εγώ το έχω από την αρχή εντοπίσει μιλώντας τότε και για βαθμοθεωρία κτλ, το οποίο παρεξηγήθηκε. Αλλά αυτό ήθελα πάντα να πω, ότι δηλαδή πολλές φορές στην περίπτωση του Παναθηναϊκού ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ναι, και το έλεγες και στο συν 12, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα το είδαμε και σήμερα. Όμως, δυστυχώς, στην προκειμένη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, και αυτό λέω δυστυχώς γιατί αυτό κρατάει τις ελπίδες της ΑΕΚ ζωντανές, δεν είμαστε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά στα play-off και στα παιχνίδια τα οποία απομένουν, ναι βέβαια, θα το αγιάσει το αποτέλεσμα ο σκοπός. Αλλά ο σκοπός είναι να παίξουμε και λίγο καλύτερα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταλάβει αν η σημερινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήρθε
ως επιλογή του Γιωβάνοβιτς και της ομάδας του, mm-hmm. δεν είναι μόνο προπονητής. Δηλαδή ως επιλογή του από τη στιγμή που η ΑΕΚ μπήκε και δυνατά, η ΑΕΚ κάνει ένα πολύ καλό έτσι πρώτο δεκάλεπτο ας πούμε. Μολονότι έχει σίγουρα φτάσει στα αυτιά των ανθρώπων του Παναθηναϊκού το πρόβλημα της ίωσης mm-hmm. κτλ. Από εκεί και πέρα η δική μου αίσθηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός υπογράφει για το 0-0. Δηλαδή, ναι, ότι μπαίνει στη λογική της διαχείρισης ναι. χρόνου και αποτελέσματος. Τα πάντα. Ναι. Χρόνο, okay. αποτέλεσμα, αντίπαλοι, ό,τι υπάρχει ρε παιδί μου, πρέπει να το διαχειριστούμε στη λογική του να κρατήσουμε αυτό το 0-0, το οποίο μας δίνει αυτή το φαντάζ. Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που το παιχνίδι τελειώνει. Κοίταξε ο Παναθηναϊκός. Είναι η ομάδα και είναι άξια συγχαρητήρια γι' αυτό. Η οποία έχει πάρει τους περισσότερους βαθμούς όχι στην Ελλάδα, πιθανότητα στην Ευρώπη από τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό στα 10 τελευταία λεπτά. Σήμερα δεν κατάφερε να κάνει ούτε αυτό. Το forcing, το φινάλε, την κατάθεση της πίστης που έχει φέρει γκολ, πέναλτι, μεγάλες φάσεις, ένα σωρό πράγματα στη διάρκεια. Γιατί? Γιατί όταν ο Γιωβάνοβιτς κοίταξε κάποια στιγμή τον πάγκο του, ναι, ήρθαν από αυτόν ο Ιωαννίδης και ο Μαντσίνη, αλλά ήρθαν και αυτοί για να μπουν να βοηθήσουν την ομάδα να αναπνεύσει αμυντικά, να κρατήσει λίγο μπάλα περισσότερο, να κερδίσει κάποια φάουλ, να χαλάσει λίγο το ρυθμό της ΑΕΚ, να κάνει τέτοια πράγματα. Εγώ δεν είδα σε κανένα διάστημα του παιχνιδιού ένα Παναθηναϊκό ο οποίος σήμερα ήταν διεκδικητικός. Ένα Παναθηναϊκό μεθοδικό στο κομμάτι αυτό της αμυντικής κάλυψης ας πούμε, με πολύ καρδιά, με πολύ πίστη, με πολύ ψυχή, με πολλά που ξέρουμε, αλλά δεν τον είδα να διεκδικεί νίκη. Δεν ξέρω, η ίσως... Ήταν έτσι άλλος υποχρεωμένη να το κάνει, έτσι. Δηλαδή εκεί υπάρχει μια διαφορά, γιατί δεν θέλω να τον αδικούμε τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ ήταν υποχρεωμένη να κερδίσει, δεν το ξεχνάμε. Και ως υποχρεωμένη να κερδίσει, ανεξάρτητα με τα όποια προβλήματα, έπρεπε να προσπαθήσει επιθετικά λίγο παραπάνω. Ναι, εγώ ούτε... θεωρώ σε αυτό που ναι. λες ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή ότι και η ΑΕΚ από τη μία ήταν πολύ καλή σε σχέση με τα προηγούμενα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ήταν η ρυθμίστρια ομάδα του ντέρμπι. Δεν είμαι τόσο βέβαιος. Η ΑΕΚ για τα μάτια με τον Παναθηναϊκό ειδικά μπορεί να το πεις. Ναι, αυτό είπα. Αυτό. Μπορεί για τα μάτια με τον Παναθηναϊκό. Μάτια λεωφόρο η ΑΕΚ έχει δώσει ένα φέτος. Αυτό που έδωσε ανέτοιμη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σωστά. Επομένως δεν υπάρχει δείγμα γραφής. Εγώ την ΑΕΚ για αυτόν τον λόγο θα τη σύγκρινα περισσότερο με όσα έκανε στο Καραϊσκάκι και κυρίως στην Τούμπα. Στο πρόσφατο παιχνίδι που κέρδισε τον ΠΑΟΚ και που την κράτησε ζωντανή, ήταν η κομβική νίκη, που την κράτησε ζωντανή μετά από δύο μάτς χωρίς νίκες με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι τότε. Mm-hmm. Εκεί είχα δει από την ΑΕΚ πολύ περισσότερο πείσμα στο να φτάσει στην νίκη. Σου θυμίζω ότι εκείνο το βράδυ στην Τούμπα η ΑΕΚ είχε βάλει 3 γκολ, μέτρησε τελικά το 1, σωστά, δεν λέω ότι τις είχαν κλέψει τα άλλα. Λέω όμως ότι ακόμα και τα γκολ που δεν μετρήσανε την έσπρωχναν την ΑΕΚ όλο και πιο μπροστά. Σήμερα δεν το έχει αυτό. Ενδεχομένως να έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το ζήτημα της ίωσης και δεν το λέω εγώ για τη σύσταση της αρχικής δεκάδας. Διότι θέλω να θυμίσω ότι ο Αλμέιδα κέρδισε 3-0 ο Ολυμπιακός στο κυπελλό παίζοντας με τους αναπληρωματικούς του. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Το λέω όμως για τη δυνατότητα της προσφοράς των παικτών κυρίως αυτών που είχαν προβλήματα και ήρθαν από τον πάγκο. Ναι. Δηλαδή ακόμα και η απόφαση του προπονητή να παίξει με δεξί μπακ τον Πινέδα είχε να κάνει λίγο με το να τον κρύψει. Δεν ήθελε δηλαδή σε μια βραδιά που έπρεπε να υπάρξει μεγάλη κατάθεση ενέργειας να χρησιμοποιηθεί στη μεσαία γραμμή ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όπως μας έπαιξε στην ένδειξη τίποτα δεν ξέρω αν την άκουσες υπό άλλες συνθήκες πιθανότητα δεν θα ήταν στην αποστολή. Mm-hmm. Δηλαδή ναι, δεν μπορούσα να φτάσει λεωφόρο με 13 παίκτες. Ναι. Λοιπόν, αυτό το λέω, αλλά λέω ότι και για την ΑΕΚ ισχύει περίπου ό,τι και για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να κυνηγήσει μια νίκη γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Αυτό έπρεπε να κάνει για να κερδίσει, για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν το έκανε όμως με την μεθοδικότητα στα προηγούμενα ντέρμπι που κέρδισε, όχι το Δεκέμβρη, τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή στα play-off. Και κάπως έτσι προέκυψε αυτό το 0-0. Που κρατάει ανοιχτό το πρωτάθλημα. Εγώ έχω τη βεβαιότητα ότι η ΑΕΚ θα κάνει 3 νίκες, αυτό πιστεύω, στη συνέχεια του μέσα τέλος χρονιάς. Δεν έχω ανάλογη βεβαιότητα για τον Παναθηναϊκό με βάση ότι ήταν τα μάτια μου απόψε.
Και νομίζω ότι σε αυτό είναι πολύ σαφής. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν θα τις κάνει, αλλά για να τις κάνει θα χρειαστεί διαφορετική απόδοση και διαφορετική στρατηγική και στα τρία παιχνίδια. Σύμφωνοι. Δηλαδή. Στο κομμάτι της ψυχολογίας όμως, στην επόμενη αγωνιστική, που και οι δύο έχουν ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ στο γήπεδό της με τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε δύο ομάδες οι οποίες συγκατοικούν στην κορυφή. Αλλά το τελευταίο τους μάτς έχει την ΑΕΚ να είναι καλύτερη, αλλά μην παίρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και τον Παναθηναϊκό να παίρνει ένα αποτέλεσμα που, όπως είπες και εσύ, πριν το παιχνίδι του κάνει, αλλά όχι με καλή εικόνα. Άρα αυτό μπορεί να επηρεάσει και την ψυχολογία τους. Δηλαδή τη διάθεσή τους ή να αυξήσει τις ανασφάλειές τους μαζί με την κούραση και τα προβλήματα που υπάρχουν τριγύρω απέναντι στον άλλο. Γιάννη, εγώ σε αυτά ψυχολογικά δεν είμαι καλός. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που με ξεπερνούν. Δεν έχω διεκδικήσει κανένα πρωτάθλημα να σου πω πώς είναι, ας πούμε, η ψυχολογία τη δεδομένη στιγμή. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αν σήμερα υπήρχε ένα πρέπει στον Παναθηναϊκό, αυτό το πρέπει στο επόμενο παιχνίδι θα ζυγίζει ένα τόνο παραπάνω και στο μεθεπόμενο δύο τόνους παραπάνω. Ναι, σωστά. Δηλαδή το πρέπει να κερδίσω είναι πολύ βαρύ. Σήμερα δηλαδή ο Παναθηναϊκός ανάμεσα στο πρέπει να κερδίσω προτίμησε το πρέπει να μην χάσω, που είναι κάτι άλλο. Το πρέπει να μην χάσω δεν προβλέπεται από εκεί πέρα. Mm-hmm. Κατ' εμέ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αν μια έχει στραβοπατήσει με τον Άρη, αν δεν ξέρω κοντά τι είναι. Κοίτα, παίζουν και παράλληλα πλέον. Παίζουν και παράλληλα. Δεν έχει. Αλλά όπως τους κόβω, νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα θα κάνει τα παιχνίδια της ΑΕΚ που απομένουν λιγότερο δύσκολα, γιατί η νίκη δεν ήρθε. Γιατί απόψε το πρωτάθλημα εντός εισαγωγικών χάθηκε. Ναι. Γιατί από εδώ και πέρα δεν είναι στα χέρια μας και θα κάνουν πιο σκληρά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού για τον Παναθηναϊκό τον ίδιο. Για την όποια διαχειριστική του ικανότητα. Αλλά ξέρεις κάτι, αν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να περάσεις και μια τέτοια τύπου δοκιμασία. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που δεν κέρδισες την έδρα σου την ομάδα με την οποία το συνδεικτικείς. Mm-hmm. Αν την έχεις κερδίσει θα ήταν όλο το πράγμα πάρα πάρα πολύ απλό. Αλλά από τη στιγμή που δεν την κέρδισες είναι, σε αυτό το πράγμα υπάρχει ένας κανόνας δικαιοσύνης. Δηλαδή, θέλεις να βγεις πρωταθλητής. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν πρέπει να σηκώσεις το βάρος αυτής της υποχρέωσης, ας πούμε. Mm-hmm. Την οποία το ξαναλέω. Δεν θα την είχες αν σήμερα έχεις κάνει ένα διαφορετικό παιχνίδι και αν έχεις κερδίσει. Ή αν είχες, πρόσεξε, προσπαθήσει περισσότερο να κερδίσεις. Διότι θέλω να πω, αν σήμερα βλέπαμε ένα 0-0, όπου ο Παναθηναϊκός είχε δύο δοκάρια, είχε χάσει 6 ευκαιρίες. Και η ΑΕΚ για την οποία τόσα καλά λόγια είπαμε. Έπαιζε με το ρολόι και έψαχνε κόφτες στον πάγκο για να κρατήσει το 0-0. Θα κάναμε άλλη συζήτηση. Ναι, σωστά, σωστά. Η συζήτηση γίνεται με βάση την εικόνα που είχαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν η εικόνα μιας ομάδας μεθοδικής, ψυχωμένης, που έπαιξε για το 0-0, το πήρε και μπράβο της. Αλλά γι' αυτό. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι ήταν καλύτερος ή άξιζε να κερδίσει ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Mm-hmm. Αν το πει αυτό, αδικεί τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει κάνει παιχνίδια στα οποία ήταν καλύτερος, άξιζε να κερδίσει και κέρδισε. Έτσι. Ωραία. Ωραία, Αντώνη. Αυτά. Τώρα για, για τα υπόλοιπα πρέπει να σου πω ότι ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να κάνει το δύο λάθος που έκανε και μετά το 2-1 με την ΑΕΚ. Αν σταθεί σε αυτό το 5-0 με τον Βόλο. Ο Ολυμπιακός έφτιαξε μια ομάδα φέτος. Κατά κάποιο τρόπο καταπέτησε, ας πούμε, της εξέδρας του σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή πέρσι ήθελαν να βλέπουν γκολ. Βλέπουν γκολ, όρεξη να έχουν. Δηλαδή πρώτη επίθεση ο Ολυμπιακός, έχει βάλει 5 γκολ στο Βόλο, έχει βάλει 4 γκολ στο Βόλο, έχει βάλει 3 γκολ στο Βόλο, έχει βάλει 6 στον Πανετολικό, έχει βάλει 5 στη Λαμία, έχει βάλει 6 στο Λιβαδιακό. Και τι δεν έχει βάλει, και είναι πώς βαθμούς από την πρώτη θέση. Είναι γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν σε πάει πουθενά. Δηλαδή η προσέγγιση του τραλαλή τραλαλό, ρίχνω μέσα όσους καλούς έχω, κάνουμε κόλπα, περνάμε ωραία γιατί στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες οι οποίες δυστυχώς δεν υπάρχουν. Λοιπόν, σε πάει εδώ πέρα, δηλαδή στο να χαίρεται ο κόσμος βέβαια σε κάποια παιχνίδια, είναι δεδομένο και σήμερα πιστεύω αυτοί που είναι στο Καραϊσκάκι και κλεισμένοι πρέπει να φύγανε, ήταν μπαλάρα ας πούμε. Αν μάλιστα κάνουν το λάθος να συγκρίνουν την εικόνα ας πούμε αυτού του παιχνιδιού με την εικόνα ας πούμε στη Λεωφόρο, μπορεί να λένε και όλες τι πρώτα να χάσαμε.
Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όχι, δεν έχει καμία σχέση το ένα παιχνίδι με το άλλο. Και πλέον πρέπει να πω κάτι, ότι η συναρπαστικότητα του πρωταθλήματος, την οποία ακούω και εγώ όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά, έχει να κάνει, Γιάννη, με ένα πράγμα μόνο βασικά. Με το ότι οι περισσότερες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου και του Βόλου που μπήκε στα πλέον, mm-hmm. και του Άρη που σήμερα προηγήθηκε και έχασε την Τούμπα, έτσι. Λοιπόν, είναι χειρότερες από πέρσι. Αλλά είναι πολύ χειρότερες από πέρσι. Επομένως αυτές οι 3-4 οι οποίες... Επιβίωσαν, χωρίες, ναι. Κατάλαβες, επιβίωσαν, κάποιοι βελτιωθήκαν κιόλας, κάποιες μπορεί να είναι λίγο χειρότερες, κάποιες μπορεί να είναι καλύτερες. Φτάσαν να διεκδικούν ένα πρωτάθλημα. Να διεκδικούν ένα πρωτάθλημα έναντι αντιπάλων, οι οποίοι είναι κατά βάση για 4-5 γκολ. Όπως ήταν ο Βόλος στα play-off. Δηλαδή ο Βόλος μπαίνει στα play-off, φέρνει να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό. Λες, όχ, αμάν, λες αυτή τώρα, ας πούμε, να αποδείξουν εδώ πέρα ότι δεν είναι απλά μια ομάδα η οποία τυχαία είναι στην εξάδα. Γιατί ναι, και εξελιχθούν στους απόλυτους ρυθμιστές. Ναι. Και δέχονται κούρ συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Όσο για τον Άρη, ας πούμε, αν ο Άρης πέρσι κέρδισε, αν θυμάμαι καλά, τον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα, διότι προηγήθηκε και σου δίνει εντύπωση ότι θα δεχτεί γκολ 5 χρόνια να περάσουμε. Και σήμερα προηγήθηκε και έλεγες, αν το βλέπεις στο παιχνίδι, έλεγες, α, τι ωραία, τώρα θα γίνει χαμός. Θα λήξει, ξέρω εγώ, 5-4, ας πούμε. Όπως και συνέβη. Mm. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος, για μια ακόμα φορά τον κέρδισε. Ακόμα και χωρίς άμυνα, ακόμα και χωρίς τον Ίγκασον, που χωρίς τον Ίγκασον είναι μια άλλη ομάδα, ακόμα και χωρίς τον Ολιβέιρα, ακόμα και με τα όποια προβλήματά του, τον κέρδισε. Αυτά. Ωραία, Αντώνη, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε και στον Βαγγέλη Νερατζιά να ακούσουμε τα όσα είπαν οι δύο προπονητές στη συνέντευξη τύπου, αλλά φυσικά και το σχόλιο σου, Βαγγέλη, στη συνέχεια για τα όσα είδαμε σήμερα στην Λεωφόρο με φόντο την κούρσα του τίτλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη, μου σέβεσαι στους ακροατές μας. Στη συνέντευξη τύπου η βασική τοποθέτηση και των δύο προπονητών ήταν ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Και ο κύριος Αλμίδα που μίλησε αρχικά, αλλά και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αρχική του τοποθέτηση, αυτό είπαν οι δύο προπονητές, εξήγησαν με τα δικά τους μάτια πώς προέκυψε αυτό το σκορ και τόνισαν ότι ήταν δίκαιο. Βέβαια, ο κύριος Αλμίδα που μίλησε πρώτος στο τέλος της τοποθέτησής του άφησε μια αιχμή περιδόρων σε άλλες ομάδες και του έγινε συγκεκριμένη ερώτηση αν εννοεί τον Παναθηναϊκό και ανέφερε για τα δύο πέναλτι στον πρώτο γύρο στις αρχές του πρωταθλήματος και για κάποιες άλλες αποφάσεις που δεν διευκρίνησε, ενώ για σήμερα γκρίνιαξε για τη φάση του Ρότα που τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο κύριος Γιοβάνοβιτς όταν ενημερώθηκε ότι ο κύριος Αλμέιδα διαμαρτυρήθηκε η Ειδησία, λέει, αλήθεια μου λέτε, λέει, και ο κύριος Αλμέιδα, έχω μείνει τελευταίος. Και καταλαβαίνει και εκεί, Γιάννη μου, ότι έγινε ένας μικρός χαμός μέσα στην αίθουσα τύπου της Λεωφόρου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, συνολικά σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, Γιάννη μου, εγώ θα πω ότι γινόταν αυτό το πρωτάθλημα να χωριστεί στα δύο, δεν θα ήταν καθόλου άδικο να πάρουν από μισό οι δύο ομάδες, αλλά ένας πρέπει να το πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Και θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη λίγες μέρες να μάθουμε τι θα γίνει γι' αυτό. Κοίτα, έτσι όπως μας πηγαίνει η Βαγγέλη φέτος, έχεις εμπιστοσύνη ότι ακόμη και στον χαμένο, ο οποίος θα έχει τους λόγους του, έτσι όπως εξελίσσεται η κούρσα, να νιώθει και άτυχος, αλλά του έχεις μια εμπιστοσύνη ότι έχουν δείξει ομάδες ότι μπορούν να διαχειριστούν κάθε κατάσταση, ακόμη και τις αποτυχίες μέσα στη σεζόν. Γιάννη, ένα πράγμα που μπορώ να σου πω με σιγουριά, πολλά πράγματα δεν μπορώ να σου πω, είναι ότι και η ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ του χρόνου θα είναι καλύτερες ομάδες από φέτος. Με τους προπονητές που έχουν, για μένα είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι είδαμε με λίγο διαφορετική εικόνα όμως και πάλι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και πάλι τις δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος με διαφορά από τους υπόλοιπους. Θα τονίσω αυτό. Φέτος είχαν διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ που δεν είναι αντικατοπτρίζονταν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Τις είδαμε να αλληλοδερώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιο επικίνδυνη από τον Παναθηναϊκό. Εγώ, έστω και αν το αρνήθηκε ο προπονητής του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εγώ στους παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα είδα ένα άγχος. Είδα μια πίεση. Mm-hmm. Και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, γιατί το έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι σχεδόν κανένα από αυτά τα παιδιά δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Και ο λόγος που το λέω είναι ότι προήγησαν κάποια στα λάθη που ο Παναθηναϊκός, ειδικά στα παιχνίδια του στη Λεωφόρο, δεν τα κάνει αυτά τα λάθη. Σήμερα όμως είδαμε να υποπέφτει σε κάποια λάθη αβίαστα, τα οποία απέναντι στην ΑΕΚ δημιουργούν πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία στο τρέξιμο και στον ανοιχτό χώρο δεν παίζεται. Και έτσι βρέθηκε και να δεχτεί μια-δύο φάσεις στο πρώτο ημίχρονο που ήταν αρκετά επικίνδυνες. Από τη δική του πλευρά ο Παναθηναϊκός, ό,τι έχει να κάνει με τις επικίνδυνες φάσεις, πιο πολύ αυτές προέκυψαν από στημένες μπάλες. Αλλά γενικά μπορεί κανείς να πει ότι δεν είχε τις πολλές κλασικές ευκαιρίες αυτό το παιχνίδι, αλλά όμως είχε τόσο πολύ ένταση, τόσο πολύ πάθος και τόσο πολύ αυταπάρνηση από τους ποδοσφαιριστές. Και ξέρεις, Γιάννη μου, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο προπονητές αυτή τη στιγμή, και ο κύριος Αλμέιδα πριν τη σέντρα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και κατά τη διάρκεια του αγώνα,
όπου πραγματικά είναι κάπου αδύνατο να μπορούν να παίζουν ανά τρεις μέρες στο ίδιο τέμπο. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, και με την κατάσταση να είναι τελείως οριακή στην βαθμολογία. Δηλαδή παίζουν τελείως, όλα, έχουν έρθει όλα μαζί φέτος. Τελείως οριακά. Τώρα κοίταξε, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει για τον Παναθηναϊκό, τώρα αν θες να μιλήσουμε ο Παναθηναϊκός, το κέρδος του είναι ότι σε μια βραδιά στην οποία δεν έπαιξε όπως συνηθίζει στη Λεωφόρο, ακόμη και στα ντέρμπι, έτσι, κρατάει την τύχη στα δικά του πόδια. Δεν είναι εύκολο ποτέ να κάνεις 3-3 απέναντι σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Άρη, ούτε τώρα είναι εύκολο, αλλά από την άλλη θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι και χειρότερα και να βρεθεί σε φάση να κυνηγάει αυτός. Έχει την τύχη στα δικά του πόδια, ξέρει ότι αν νικήσει τα παιχνίδια κατακτά το πρωτάθλημα, έστω και στην ισοβαθμία. Εγώ προβλέπω ότι έχουμε ακόμα δράματα να ζήσουμε. Βάρος θα έχει περισσότερο, λες. Παρακαλώ. Βάρος στα επόμενα παιχνίδια, ψυχολογικό, ή το άγχος που διέκρινες εσύ σήμερα. Γιάννη, νομίζω ότι το περισσότερο βάρος και οι δύο ομάδες το έχουν όταν παίζουν η μία αντίγα στην άλλη. Νομίζω και εσύ το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το βλέπουμε και από τους προπονητές και από την τακτική τους και από τους παίχτες. Ότι δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν ο ένας αντιμετωπίζει. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Με τους άλλους έχουν δείξει μέχρι τώρα ότι βρίσκουν λύση. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Όταν παίζουν μεταξύ τους όμως δεν βρίσκουν λύση. Και αυτό δηλαδή τα τέσσερα παιχνίδια, τα 2-2 τέρματα, το από μία νίκη ο καθένας μία ισοπαλία, η εικόνα των αγώνων, έτσι, που και πάλι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, ρε παιδί μου, δεν επικράτησε ο ένας να κυριαρχήσει το άλλο, έτσι. Ναι, μεν η ΑΕΚ ήταν πιο φαρμακερή στις αντιπιθέσεις της και είχε κάποιες ευκαιρίες πολύ καλές. Αν και εδώ θα πρέπει να συζητήσω κιόλας και για τα διαιτητικά, νομίζω ότι ο διαιτητής δεν έχει πάρει, ας πούμε, δεν έχει σπρώξει ούτε τον ένα ούτε τον άλλο στο σημερινό παιχνίδι. Υπάρχουν παράπονα και από τις δύο μεριές. Και η ΑΕΚ έχει κάποια παράπονα και ο Παναθηναϊκός έχει κάποια παράπονα. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτός ο διαιτητής δεν ήρθε να χαλάσει το παιχνίδι σήμερα. Έτσι. Ήρθε να αποδώσει δικαιοσύνη. Δεν έκανε το χοντρό λάθος στα δικά μου μάτια. Και νομίζω ότι όποιος γκρινιάζει για τη διαιτησία για το σημερινό αποτέλεσμα κάνει λάθος. Θεωρώ επίσης, Βαγγέλη, είμαι σίγουρος δεν είχες εικόνα παράλληλα στο παιχνίδι της Τούμπας, αλλά έπαιξε κομβικό ρόλο, το συζητάγαμε και εδώ, το γεγονός ότι είχαμε παίκτες οι οποίοι αγωνιστικά σκύλιασαν, αλλά ήταν κύριοι μεταξύ τους. Και γιατί ο αλληλοσεβασμός στο χορτάρι από τη μία στην άλλη πλευρά είναι τεράστιος. Και μπορεί να πέσουν στο χορτάρι, να χτυπηθούν, να φωνάξουν. Δηλαδή υπήρχε στιγμή που ο Τζαβέλας τα έβαλε με τον Γιωβάνοβιτς. Οκ, λογικό, θα συμβεί. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσει. Ο διαιτητής θεωρώ ότι εκεί πέρα ήταν πολύ τυχερός, γιατί είχε απέναντί του φοβερούς επαγγελματίες και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει αλληλοσεβασμός ανάμεσα στις δύο ομάδες και υπάρχει αλληλοεκτίμηση και πέρα από τα διαιτητικά, και για να μην είμαι άδικος, και ο κύριος Αλμέιδα το τόνισε αυτό στο συνέντευξη τύπου, είπε ότι έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές με τη χρονιά για το πόσο καλή ομάδα και το πόσο πολύ σωστή τακτικά ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι, δεν θέλω λέει να μειώσω, ξέρω εγώ. Και το ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά και αυτός, όπως και ο κύριος Γιωβάνοβιτς, που είπε ότι ποτέ δεν είναι εύκολο παίζεις απέναντι σε αυτήν την ΑΕΚ. Έχουμε ψωμί ακόμα, έχουμε συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι με βάση την εικόνα του αγώνα η ισοπαλία είναι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, διότι στα δικά μου μάτια κανένας από τους δύο αρχικά δεν έπρεπε να χάσει αυτόν τον αγώνα. Ναι. Αυτά, Γιάννη μου. Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, φίλε. Κατευθείαν έρχεται για σχόλιο ο Κώστας Μιαούλης. Ήρθε το τέλος, λοιπόν. Έλα, Κώστα μου. Όχι, δεν ήρθα για σχόλιο. Α, δεν ήρθες για σχόλιο. Μπήκες πάρα πολύ επιθετικά μέσα και λέω μου ήρθες. Έχω ανεβάσει. Ωραία, πες τα μας. Πάμε να εξοικονομήσουμε και χρόνο από την εκπομπή. Αν δεν έχει τίποτα να βγάλει η Κωνσταντίνα. Πάμε. Όχι, εγώ το πήγα στο μετά. Νομίζω εύκολα πηγαίνει στο μετά η κουβέντα, γιατί. Ναι, και εγώ προ τα εκεί είμαι. Ξέρεις γιατί. Είδαμε ένα παιχνίδι, αυτό τέλος πάντων ο καθένας έκανε τα σχόλια του. Οπότε πας τώρα περισσότερο, γιατί και ο κόσμος ξέρεις είναι περισσότερο τώρα ακόμα στο mood μετά το παιχνίδι. Ναι. Οι φίλοι της ΑΕΚ σίγουρα, ας πούμε για ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα, μια ανορθόδοξη δεκάδα που εγώ νομίζω ότι της βγήκε και εγώ πιο πολύ. Το πήγε πάρα πολύ καλά. Το ανάποδο από ό,τι συμβαίνει συνήθως είναι, και συμφωνώ με τον Πάιο σε αυτό, είναι ότι στο διάστημα που παίρνει μπούστα από τις αλλαγές και τις σηκώνουν, δεν τις πήγε καλά. Σήμερα δεν τις βγήκε αυτό, ναι, το κομμάτι, ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να σου βγαίνει πάντα έτσι. Όχι. Καμία απολία, γιατί ήταν και πολλά πράγματα τα οποία, πολλές παράμετροι που ξέρουμε περίπου τι έχει γίνει και ακόμα και εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς, ας πούμε, ναι, σωστά. Ποιο είναι το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ. Κοίταξε, επειδή πιστεύω ότι και ο Παναθηναϊκός όμως, λύσω από κάποιες πρώτες ενημερώσεις που έχουμε, είναι ότι έτσι και στον Μπέρθον είδαμε να μπατάρδε το πόδι του από το τρίτο λεπτό και ο Τσέριν έφυγε με τραυματισμό. Σωστά. Και ο Κουρμπέλης νομίζω ότι και εκτός από την κάρτα που έτσι και αλλιώς συμπλήρωσε και δεν παίζει
την Τετάρτη και αυτό έχει. Ναι, έτσι ναι, κι αλλιώ είναι στα ναι. κόκκινα και αυτό έχει προβληματάκια, γράμπε και τα λοιπά. Οπότε καταλαβαίνει ότι. Συμφωνώ σε μεγάλο κομμάτι με αυτό που είπε ο Αντώνη. Ναι. Πιο πολύ το ανησυχητικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι πήρε ένα αποτέλεσμα που ήθελε. Που είναι ευνοϊκό, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελε. Που ήταν το δεύτερο που του έκανε τέλο πάντων, αλλά όχι με τον τρόπο που δεν σου αφήνει αμφιβολίες, ας πούμε, ότι μπορεί μετά να μην έχει πρόβλημα σε κάποιο μάτς. Αν μη τι άλλο, ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο του διατηρεί το πλεονέκτημα, αλλά με σκιά στην εμφάνιση. Για την ΑΕΚ, που νομίζω ότι και εσύ συμφωνείς ότι ήταν καλύτερη στο σημερινό ντέρμπι, αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι, ναι, αλλά έρχεται ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι το ιδανικό για την ΑΕΚ, γιατί χάνει το πλεονέκτημα η ΑΕΚ. Οπότε ναι, είναι πολύ περίεργο. Νομίζω ότι σήμερα. Ο απόλυτος ρυθμιστής της κούρσας. Είναι το καλύτερο που περιμένει κάποιος φίλαθλος. Δηλαδή, αυτός που δίνει προτεραιότητα στο να δει ένα πρωτάθλημα που θα παιχτεί μέχρι το τέλος, νομίζω χαίρεται σήμερα γιατί θα το απολαύσουμε. Το μάτς κλειδί της ημέρας είναι η νίκη του ΠΑΟΚ. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση. Γιατί αν πήγαινε στους 6 πόντους και ο Ολυμπιακός θα τελείωνε με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα είχε ουσιαστικά βαθμολογικό κίνητρο στη συνέχεια. Επί της ουσίας θα είχε τεράστιο προβάδισμα για την τρίτη θέση. Ο ΠΑΟΚ μετά επίσημα θα στρεφόταν σε μια προετοιμασία εν ώψη κυπέλου. Τώρα είναι τα πάντα ανοιχτά. Οπότε ενδεχομένως. Και βέβαια πόσο. Και για το τρίτο εισιτήριο, έτσι. Που εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα έχει και μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά. Δεν μπορείς να θεωρήσεις κάτι δεδομένο. Δηλαδή, αν η τελική τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, τα ματσαρίσματα του Λουτσέσκου με την ΑΕΚ, συνήθως έφερναν τον ΠΑΟΚ είσαι ανώτερη, είσαι ίση μίνιμουμ στην χειρότερη φέτος, περίπτωση θέση. Φέτος, δεν μπορεί να φέτος να νιώθει να outsider. Είναι outsider ο ΠΑΟΚ. Ό,τι και να γίνει στο πρωτάθλημα. Οπότε δεν μπορεί να πάει σε έναν τελικό έχοντας μια αρχή σιγουριά που ποτέ νομίζω καμία επαγγελματική ομάδα δεν μπαίνει σε αυτή την λογική γιατί στο τέλος το πληρώνεις. Περίπου σε αυτό το πνεύμα είναι το άρθρο που έχω ανεβάσει τα παιδιά δηλαδή, πριν από λίγο στο site του Big Win Sport FM. Δηλαδή ότι η ανθεκτικότητα στην πίεση και στα προβλήματα που θα έχουν σίγουρα οι ομάδες γιατί είμαστε στην τελική ευθεία είναι αυτά που θα. Κρίνουν το πρωταθλητή. Εγώ θα σου πω από την σκοπία της ΑΕΚ περίμενα πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή αυτό μου φαίνονταν. Με το 0-0 πακέτο μέσα. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Πίστευα ότι θα ήταν δύσκολο να σκοράρει τουλάχιστον με την απλότητα που είχε η ΑΕΚ. Ξέρω ότι αν το έκανε λογικά θα έπαιρνε την νίκη. Αλλά το Χ δεν ήταν, ξέρεις ότι έλεγα διπλό και τέλος. Ήταν και στο περισσότερο. Φίλων της Ένωσης που το ζητούσα, το έχει ήταν. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορούσε. Ήταν ένα μάτσο το οποίο, ας πούμε, μέσα από όποια σκοπιά και αν το βλέπεις, ξεκινάς από ένα 60% χ. Και δεν είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις, έλα μωρέ ντέρμπι είναι, γιατί δεν λέτε, δεν κάνετε μια πρόβλεψη ότι πας σε μια μεσοβέζικη λύση. Γιατί το έχουν δείξει οι ομάδες. Δηλαδή, ναι. Ότι όταν έφτασε το μάτσο στο 70 και μετά, ναι, μεν ο Παναθηναϊκός απορρόφησε τους κραδασμούς και κατάφερε να κερδίσει και μέτρα στον κήπεδο και τα λοιπά με τη διπλή αλλαγή που έγινε. Αλλά και στην ουσία και ο Παναθηναϊκός που στο τέλος πάντα κάνει δυνατό φινάλε και βρίσκει σκόρ, βρίσκει γκολ, βρίσκει φάσεις και τα λοιπά, δεν το έπραξε. Για να δούμε. Ακούσαμε λοιπόν και το σχόλιο του Κώστα Μιαούλη. Πάμε στο Δημήτρη Τζορβατζό για ρεπορτάζ. Α, για σχόλιο. Πάνω που έκανα την μπάσα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έφτασε σε αυτή την νίκη απέναντι στον Άρη, κάνοντας Δημήτρη, νομίζω, κατάθεση ψυχής για να καταφέρει να διατηρηθεί στο μείον 3 από τον Ολυμπιακό και να μείνει ζωντανό στο κόλπο της τρίτης θέσης. Βέβαια, μπαίνει και σε μια εβδομάδα που δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό, παρότι έχουν περάσει λίγες ώρες από το παιχνίδι. Ήδη όλο το ρεπορτάζ στρέφεται στο ιατρικό δελτίο και στο τι όπλα θα έχει ο Λουτσέσκου την ερχόμενη Τετάρτη στην Λεωφόρο. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα. Καλά το ξεκίνησε γιατί πάλι ακούω δεξιά-αριστερά φοβερά πράγματα, ακόμα και στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ παλεύει για την τρίτη θέση και έχει πάρα πολλά να κερδίσει αν τερματίσει τρίτος. Ακόμη και για το κύπελο, για το τελικό κυπέλλου, για το πώς θα κατέβει στο τελικό κυπέλλου. Απορώ πώς δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολλοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αλλά τέλος πάντων, που μιλάνε μόνο για το τελικό κυπέλλου, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει η τρίτη θέση
για την επόμενη χρονιά του, του ΠΑΟΚ. Κατάθεση ψυχής έκανε και είχε πολύ καλή απόδοση για άλλη μια φορά στα play-off όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Το έκανε στο Άρης ΠΑΟΚ, το έκανε με την ΑΕΚ, το έκανε με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά πνευματικά. Το να πιάνει πολύ καλή απόδοση αυτή η ομάδα δημιουργικά όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο. Αλήθεια είναι σήμερα ότι ξεκίνησε καλά, είχε και πάλι αυτή την αστοχία τη, τη γνωστή, αλλά με το 30 είχε τόσο προβληματική εικόνα που φαινόταν ότι θα, θα δεχθεί το, το γκολ. Και εκεί επάνω περιμέναμε την αντίδραση. Ή ένα σοκ και ένα βάρος που δεν θα μπορούσε να σηκώσει μια ομάδα χωρίς Σίγκασον και Ντόγκλες Αουγκούστο, που είναι δύο προσωπικότητες του ΠΑΟΚ, ή την αντίδραση που έβγαλε και σε άλλα μάτς όταν ήταν πίσω στο σκορ. Έγινε το δεύτερο, αλήθεια είναι και δίκαιο ο ΠΑΟΚ πήρε το μάτς, παρά το ότι ο Νταρίντε έβαλε και αυτή την κολάρα για το 2-2 κόντρα στη ροή του, του παιχνιδιού, εκεί που πάγωσε λίγο και το, το γήπεδο. Τώρα, όπως τα έχω στο μυαλό μου, αν και δεν το είδα και πολύ καλά, παραμένει ο ΠΑΟΚ στο μείον 3. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει δύο ήττες στα μάτς που έρχονται. Με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, έτσι. Έτσι νομίζω. Ναι. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει στο Βόλο. Είναι νομίζω φαβορή. Και τώρα, στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ό,τι κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα τον βοηθήσει να παίξει την τρίτη θέση τελευταία αγωνιστική. Ίσως και με πλεονέκτημα στη δική σου λογική. Για δύο αποτελέσματα. Ναι. Είτε το χ το διπλό. Το διπλό δεν θα του δώσει εντελώς τη θέση πιο νωρίς. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν τον κερδίσει τελευταία αγωνιστική, σωστά, σωστά, θα του πάρει την ισοβαθμία. Αλλά ό,τι κερδίσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την Τετάρτη θα του δώσει. Πολλές φορές αυτό είναι μειονέκτημα, αλλά οκ, θα είναι καλό απέναντι σε αυτόν τον Ολυμπιακό όπως είναι τώρα η τρίτη θέση να παιχθεί για τον ΠΑΟΚ με δυο απόδελεσματα μέσα στην Τούμπα την τελευταία αγωνιστική. Αν πράγματι το δικό μου σενάριο για τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ πάει έτσι μέχρι το, το τέλος. Τώρα, για το ιατρικό δελτίο που είπες, θα γίνει μαγνητική αύριο στον Τάισον, που είδαμε ότι ήταν ρίσκο το να παίξει. Το δικέφαλο είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να αγωνιστεί Τετάρτη. Ό,τι και αν έχει, μακάρι να μην έχει θλάσει, αλλά ό,τι και αν έχει είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Ντόγκλας θα πρέπει να κάνει και αύριο και μεθαύριο τα τεστ, τα οποία δεν πέρασε χθες, γι' αυτό έμεινε και έξω. Ίγκασον δεν υπάρχει σίγουρα. Νάρη δεν υπάρχει σίγουρα. Δεν βγήκε νομίζω κάποιο άλλο πρόβλημα. Εντάξει, μια ομάδα που έχει βάρος, είχε άσχημα αποτελέσματα και σήμερα έκανε μια ανατροπή, το να της λείπουν και τόσες προσωπικότητες είναι δύσκολο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και η ανατροπή αυτή και ο τρόπος που την πέτυχε θα τον βοηθήσει αρκετά για να επιτύχει στόχους, επαναλαμβάνω, και στον τελικό πρωταθλήματος για την τρίτη θέση στον Ολυμπιακό, και στο τελικό κυπέλλου που θα ακολουθήσει αργότερα. Ωραία, Δημήτρη.